μετράκια. Ένα, δύο στην αρχή, τρία, τέσσερα στην πορεία, μαυρούλικα, ευγενέστατα, και οι γονείς ευγενέστατοι. Α, κάποια στιγμή, σε προκαλεί το να τα τσιγκλήσει λιγάκι, να τα δεις, φτωχαδάκια γυρίζουν από εδώ και από εκεί. Μάνα, πατέρας πουλούσαν CD, εντάξει. Λένε και τα παιδιά πουλούσαν CD, εγώ δεν τα έτυχα ποτέ να πουλάνε CD, απλά τα είχαν μαζί τους οι γονείς τους, πού να τα αφήσουν. Δεν μπορούσαν να τα αφήσουν πουθενά. Πού θα τα πήγαιναν, στο αστυνομικό τμήμα, δεν τα βάζαν φυλακή τα παιδάκια. Μαζί τους τα κουβαλάγαν για να βγάλουν ένα μονοκομματάκι να μπορέσουν να ζήσουν. Πέτρινα και κακά χρόνια. Και όταν βλέπεις κάποια ευγενικές φατσούλες, σε προκαλεί να τα πλευρίσεις. Και έτσι αρχίσαμε. Μία καλημέρα, μία καλησπέρα. Σιγά 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 σιγά. Ψήλο μαζευτήκανε. Μεγαλώσαν και τα άλλα δύο ύστερα. Αρχεί ο Θανάσης, ο Γιαννάκης, ο Κωνσταντίνος και ο Αλέξανδρος. Και δημιουργήθηκε αυτή η σχέση. Για μένα δεν είναι τίποτα. Δώστε ένα χυμό, δώστε ένα μιλξέρι τα παιδάκια. Αργότερα τα άλλα που πήγαιναν και σχολείο, τα δύο πιο μικρά, Κωνσταντίνος Αλέξανδρος. Δώστε και ένα σαμπουτσάκι, ένα φρυτάκι. Δεν τρέχει τίποτα. Μια χαρά είμαστε. Ο Γιάννης δεν είχε κανένα κακό κουσούρι, ήταν μια ευγενέστατη φατσούλα. Ένα ψηλόλιγνο παιδάκι, ευγενικό. Νερό σου ζήταγε να το δώσεις, σε ευχαριστώ σου έλεγε. Δεν έμπλεκε ποτέ με παλιπαρές και τα υπόλοιπα. Το μόνο που είχε ήταν με μία μπάλα του μπάσκετ να λιώνει. Στο γηπεδάκι αυτό. Τώρα αν είχε παπούτσια ή δεν είχε παπούτσια, αυτά είναι γνωστά τώρα. Και εξυπόλυτος δεν τον έλεγε, αρκεί να παίζει μπάσκετ. Δυσκολίες περνάγανε, μεγάλες. Έξι στόματα. Τέσσερα τα παιδιά και δύο μεγάλοι έξι. Πώς τον τραφούνε. Με συντή και τα υπόλοιπα που λάγανε. Να φάνε θέλανε τα παιδιά. Αλλά δεν βγήκαν ποτέ, μα ποτέ, ή να ψάξουν τα σκουπίδια ή να κλέψουν ή να ζητιανέψουν και τα υπόλοιπα. Απλά τα πράγματα και καθαρά. Πώς τον είδαμε εδώ στην Ελλάδα, χαρήκαμε όλοι. Ξετρελαμένοι είμαστε. Τώρα, πώς, αν τον αντικρίσω, τον δω, θα μπορέσω να κρατήσω σωρόπια, σορμπέτια, δεν θα μπορέσω. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι τη στιγμή. Εγώ, καριέρα στο όνομα του Γιάννη δεν θα κάνω. Καφετζής είμαι, καφετζής θα ψηφίσω. Σερβιτόρος ήμουν, σερβιτόρος θα είμαι. Δεν έχω τίποτε εγώ να κάνω καριέρα, να πω έτσι και έτσι ή να βγω να διαφημίζω, να λέω αυτά, δε, τάδε, ξέρεις, ελάτε στο στόμα. Θέλουν να μπουν, να μπουν. Δεν θέλουν. Δεν με διαφημίζουν, πώς το λένε. Δηλαδή δεν θέλω στις πλάτες αλλών να το παίξω και να πω, ξέρεις κάτι, εδώ θα περάσετε γιατί έρχονταν ο Γιάννης να το κούμπω ή έρχονται και το υπόλοιπο. Βλέπω, ναι, και δεσμόλυπους από εδώ. Το παιδί μας και το παιδί μας, το παιδί μας και το παιδί μας. Λέω ρε πούστη, ποιον δουλεύετε. Και όταν μου τα λένε αυτά, γυρίζω πίσω να δω. Τα λένε σε κανέναν άλλον ή τα λένε σε μένα. Που αυτοί όλοι οι λεκρίτες, μαυράκια τους ανεβάζανε, μαυράκια τους κατεβάζανε. Και έρχονται τώρα. Και λέει, ξέρεις κάτι, εγώ τον άφηνα να περάσει από το πεζοδρόμιο μπροστά. Μπράβο. Σας ενοχλεί όλη αυτή η υποκρισία? Βλέπετε μάλλον υποκρισία σε όλο αυτό το θέμα του Γιάννη? Βεβαίως. Ξαφνικά γίναν όλοι φίλοι του. Ναι, ναι. Όλοι δεν εκέδεσαι ξεχάνονται. Το παιδί μας και το παιδί μας και από εδώ και από εκεί. Και λέω, πώς τι. Ή και ακόμη τώρα. Ακόμη τώρα. Έρχονται και μου λένε, τι ανέβασε αυτόν τον αράπη εκεί πάνω. Και μάλιστα μπασκετική. Ή μου πει, εντάξει, αυτή η διοίκηση του τρένου δεν φταίει. Οι προηγούμενοι όμως, όταν ήταν μικρούλια, τα κυνηγάγανε από εδώ. Γιατί δεν πληρώνα, λέει, συνδρομή για τις ακαδημίες. Τι λες, βρε ηλίθιε. Τι ας πληρώ συνδρομή. Τέσσερα. Τα δύο να παίζαν, τα δύο. 15-30. Πού να τα βρούνε 30 το μήνα. Εδώ σπίτι αλλάξανε, γιατί δεν είχανε να πληρώσουν ένα πενηντάρικο παραπάνω.
Και μου τζώνομαι εγώ τώρα, γιατί μου το έπανε παιδάκι, όντως μου το έπανε. Η εποχή τότε ήταν άλλες. Και τι είναι ένα πενηντάρικο. Δώσε ένα πενηντάρικο, μωρέ, να μείνουν τα παιδάκια εδώ πέρα. Μια έξοδο το βράδυ ήταν. Καλύτερα πηγαίναν οι δουλειές τότε, σιγά το πράγμα. Δεν θα έπαιρναν τη γυναίκα ή την κόμενα να βγω έξω να πιω τρία ποτά. Δεν λέει τίποτα σου. Δεν μου πήγε το μυαλό, όπως το λένε, εντάξει. Καμιά φορά ψιλοκολλάει. Και αναγκαστήκαν και φύγαν τα παιδάκια για ένα πενηντάρικο. Τέλος καλό, όλα καλά πάντως. Μια χαρά να είναι. Ευτυχισμένοι να είμαστε, χαρούμενοι να είμαστε, μας έκανε χαρούμενους να τους βλέπουμε, να τους χαιρόμαστε. Να είναι καλά, ο Θεός να τους δίνει υγεία και να τους δούμε και τους τέσσερους στην Εθνική. Για να μπούμε σε ορισμένους στο μάτι, να παίζουμε τέσσερις μαύροι στην Εθνική Ελλάδος. Γιατί μην ξεχνάμε, όταν ξεκίνησε ο Σοφοκλής, πόσο ωραίος λαός, είτε στον Ολυμπιακό έπαιζε είτε οπουδήποτε, μην το ξεχνάμε, του πετάγαμε μπανάνες ή κάνω λάθος. Αυτοί είμαστε, δυστυχώς. Και τώρα όλοι, μπράβο Γιάννη, περηφάνεια Γιάννη. Ακριβώς, περηφάνεια. Το ξεχάσαμε, μωρέ, τώρα, τον πίθηκο που περνάει σαν πίθηκος. Ας μην τα λέμε. Στις χαρές αυτά τα κρατάμε, στις χαρές. Τα έχουμε έτσι για να χαιρόμαστε όλοι.